Λοιπόν, σήμερα μέρη είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Και έχουμε κοντά μας τον Αντιπεριφερειάρχη Εμπορίου Επιχειρηματικότητας, τον κύριο Μιχάλη Βάμβουκα. Ήρθε τώρα από το Περιφερειακό Συμβούλιο να μας πει έτσι και τα ευχάριστα που είχαμε εκεί. Καλησπέρα σας. Ακριβώς, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σιδεροκέφαλος, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνετε στο όμορφο κανάλι σας, στον ωραίο χώρο σας. Θα έρθετε σε λιγάκι, που θα είναι πραγματικά κόσμο, γιατί τώρα είμαστε ακόμα για πει. Που είναι πραγματικά γούρικο, γιατί επιτέλους οι προσφορές για το ΒΟΑΚ ανοίξανε σήμερα και ο Περιφερειάρχης μας σήμερα μας έκαμε το διάγγελμα το χαρμόσυνο, πως άνοιξαν οι τρεις προσφορές και η ΓΕΚ Τέρνα ήταν η πιο συμφέρουσα. Και έτσι λοιπόν θα αναλάβει η ΓΕΚ Τέρνα τον ΒΟΑΚ, τον περίφημο ΒΟΑΚ, μετά από τόσα χρόνια, που χωρίς το ΒΟΑΚ δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, παιδιά. Τόσα χρόνια που το νησί μας, η Κρήτη μας, έχει θρηνήσει με νέα παιδιά, που αν προσέξουμε όλοι μας, που είμαστε καθημερινοί, φεύγουμε και πάμε χρήστες στον δρόμο, έχουν γεμίσει εικονοστάσια. Άρα λοιπόν αυτό το πρέπει να λάβει ένα τέλος. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε με αγωνία να ξεκινήσει αυτό το έργο. Βέβαια, η διαδικασία είναι μεγάλη. Μας την εξηγούσε ο Μπάμπης νωρίτερα, σωστά. Ναι, αν τυχόν δεν γίνουν κάποιες ενστάσεις από άλλους αναδόχους ή άλλους δύο, πιστεύω δεν θα έχουμε άλλα εμπόδια και θα ξεκινήσουμε. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το 2030 θα είναι σε κυκλοφορία. Τώρα κύριε Βάμβουκα, αυτό αφήστε. Το 2030 έχει και μελέτες ακόμα να γίνουν. Έτσι υποσχέθηκε. Όπως είπαμε, και το αεροδρόμιο του Καστελιού δουλεύεται πυροτοδός. Και πιστεύω να πάνε μαζί, γιατί αν δεν πάνε μαζί, δηλαδή αν τυχόν παραδοθεί το αεροδρόμιο του Καστελίου και δεν είναι έτοιμος ο ΒΟΑΚ, θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στην κινητικότητα των αυτοκινήτων, γιατί θα πολλαπλασιαστεί τα αυτοκίνητα, η ποσότητα αυτοκινήτων, και ειδικά εμείς στο Ρέθυμνο θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και πρέπει λοιπόν από τώρα να λάβουμε τα μέτρα μας, να το έχουμε υπόψη μας, για να δώσουμε, να επιταχύνουμε ό,τι πρέπει να γίνει για να πάνε κοντά τα έργα στο τέλος τους. Σωστά το επισημαίνετε. Γιατί ένα έργο που θα παραδοθεί πρέπει να πάει με τη σειρά του και το άλλο. Για να παραδοθεί το ένα στο άλλο. Έτσι λοιπόν ευελπιστούμε και ελπίζουμε επιτέλους να έχουμε ένα δρόμο ασφαλείας, να μην θρυνούμε άλλα θύματα κάθε χρόνο. Σωστά. Πάμε τώρα λίγο και σε εσάς. Νέο χαρτοφυλάκιο, νέα θητεία, επιχειρηματικότητα. Φανταζόμαστε ότι έχετε ξεκινήσει ήδη τις επαφές σας, έτσι. Είμαστε τώρα. Γραφείο έχετε. Ναι, ναι. Θα ρωτήσω εγώ το πρώτο και καλύτερο. Πράγματι, το γραφείο. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον Σταύρο του Αρναουτάκη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου για να αναλάβω πράγματι αυτό το υπεύθυνο και δυναμικό χαρτοφυλάκιο. Γιατί η αλήθεια είναι η επιχειρηματικότητα είναι ο πνεύμονας της οικονομίας της κάθε χώρας. Έτσι λοιπόν και εγώ ανάλαβα την ευθύνη αυτή και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ναι, αναλάβαμε το γραφείο μας χθες. Έχουμε γραφείο εδώ τα κεντρικά μας. Έχουμε χώρο και στο Ρεθύμνο, στην περιφέρεια του Ρεθύμνου, για να αφουκαζόμαστε και να μεταφέρουμε και να βάζουμε στα γραφεία τα προβλήματα των επιχειρηματιών. Εμείς ξεκινάμε με όρεξη, με δυναμισμό, μαζί με τους συνεργάτες μου. Ήδη έχω αρχίσει και εξασκονίζω τις νομοθεσίες και τα εργαλεία που μας δίνει η πολιτεία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να υπερασπιστούμε τις επιχειρήσεις. Και είμαστε σε αναμονή τώρα να δούμε όπως είναι τα ΕΣΠΑ, τα αναπτυξιακά, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που δίνουν χρήματα για τις επιχειρήσεις. Όπως είπαμε, το περασμένο ΕΣΠΑ, από ό,τι έκανα μια επαφή με τον κύριο Φραγκάκη, τον Αριστίδη, που είναι πρόεδρος της Αναπτυξιακής, μου είπε πολύ καλά τα χαρμόσυνα νέα. Μου είπε πως το περασμένο ΕΣΠΑ μαζί με το Αναπτυξιακό κάμανε αιτήματα 40.000 επιχειρήσεις, οι οποίες οι 20-21 ήταν δεκτές και απορροφήσαν γύρω στα 450 εκατομμύρια. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλη ανάπτυξη για τον τόπο μας. Έτσι λοιπόν και εμείς, και σήμερα που μιλάμε, μου είπε για το φρέσκο το νέο ΕΣΠΑ που έχει ανοίξει. Ήδη έχουν γίνει 1.400 αιτήσεις, έχουν μπει λέει 1.100
και έχουν ήδη ζητάνε 310 εκατομμύρια. Άρα, μιλάμε, καλά τα νέα. Ναι, καλά τα νέα και γενικώς το ΠΕΠ της Κρήτης έχει 560 εκατομμύρια και από τα 560 τα 65 εκατομμύρια θα είναι για την επιχειρηματικότητα. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, εσείς πάντως έχετε πρώτη μπουκιά και κόκαλο θα λέγαμε, με την έννοια ότι πριν καλά-καλά ξεκινήσετε και στήσετε τις επαφές σας, βρείτε τις επαφές σας, έρχεστε αντιμέτωπος με ένα θέμα το οποίο βασανίζει την Κρήτη και μιλώ για το μεταφορικό ισοδύναμο. Πράγματι είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τις επιχειρήσεις της Κρήτης. Δεν ξέρω πώς προέκυψε και πώς ήρθε έτσι ξαφνικά. Όντως κάνουμε μια συνάντηση με τα επιμελητήρια της Κρήτης και τους προέδρους μαζί. Είναι μεγάλο πλήγμα γιατί δεν είναι, λέμε ισοδύναμο, δεν είναι ισοδύναμο έτσι. Δεν είναι ισοδύναμο, άνισο μπορώ να το πω για την Κρήτη μας. Από τη στιγμή που παλαιότερα ήταν 60% και έπεσε τώρα στο 20% επιδότηση. Δηλαδή οι επιχειρηματίες που περιμέναν ας πούμε από το χιλιάρικο 1000 ευρώ που είναι τα έξοδα 600 θα πάει τώρα στα 200. Και αυτό έπεσε κύριε Βάμπουκα για το 23, σωστά. Δηλαδή ναι. Αναδρομική ισχύ. Ναι, και έτσι λοιπόν συναντηθήκαμε όλοι εκεί πέρα στο Επιμελητήριο Χανίων και είπαμε να βρεθούμε με τα αρμόδια Υπουργεία, με το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής και το Οικονομίας, με τους αρμόδιους υπουργούς, να σώσουμε, να το βελτιώσουμε, να το φτιάξουμε, γιατί δεν είναι ο ανταγωνισμός ίσως έτσι οι επιχειρήσεις της Κρήτης με το υπόλοιπο της χώρας. Βέβαια. Και έτσι δυστυχώς θα την πληρώσουν και οι επιχειρηματίες, αλλά και οι καταναλωτές μας. Βέβαια. Ναι. Οικονομία της Κρήτης. Άρα λοιπόν περιμένουμε τώρα μήπως βελτιωθούν οι δείχτες της επιδότησης. Και ευελπιστώ να τα διορθώσουμε. Θα προσπαθήσουμε. Εγώ είπα με τους προέδρους των επιμελητηρίων θα είμαι δίπλα τους για οτιδήποτε συναντήσεις που είναι. Αφού είμαι υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης της επιχειρηματικότητας, θα είμαι μαζί τους. Όλοι μαζί λοιπόν. Όλοι μαζί. Αναμονή. Περιμένουμε μήπως βγουν τα λευκός καπνός. Για να δούμε. Λοιπόν, και έχετε προχωρήσει και σε επαφές με το Υπουργείο και τα λοιπά, θα γίνει κάποια συνάντηση ενδεχόμενα τις επόμενες ημέρες? Έχει αναλάβει ο κύριος Γιακουμάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Ρεθύμνου, μαζί με τον κύριο Ροκάτσι του Χανίου. Έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία για να πάμε και για διάφορα άλλα θέματα, να πάμε όλοι μαζί παρέα. Και περιμένουμε. Ωραία, οπότε είστε σε αναμονή. Λοιπόν, για το αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο, πώς θα τους βοηθήσετε, κύριε Βάμπουκα? Έχουν προσδοκίες από εσάς. Επειδή ήμουνα και είμαι ακόμα τομεάρχης του πρωτογενής τομέα στο νομό Ρεθύμνης της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζω πολύ καλά τη κτηνοτροφία, το ζωικό κεφάλαιο, γιατί προέρχομαι και εγώ από μια κτηνοτροφική οικογένεια και γνωρίζω πολύ καλά. Όντως είναι ένα πολύ δύσκολο τώρα επάγγελμα. Με τις ζωοτροφές δεν παλεύονται, έχουν πάει τιμές στο Θεό. Τώρα γίνεται πάλι μια μάχη, ένας πόλεμος όσον αφορά το γάλα, το οποίο πέρυσι, καλώς κακώς, είχε μια καλύτερη τιμή, ένα 45, ένα 50 νομίζω, και τώρα πάνε το κατεβάσουν στο 1 ευρώ, έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει βιώσιμη κτηνοτροφία με τέτοιους δείχτες τιμών και πρέπει να δούμε, ήταν και οι επιδοτήσεις πεσοκομμένες, αλλά ευτυχώς έχουμε την τύχη και έχουμε τον Λευτέρη του Ναυγεννάκη, το συντοπίτη μας, που για πρώτη φορά στο Υπουργείο, το συγκεκριμένο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μπήκε μετά από τόσες κυβερνήσεις και χρόνια. Πρώτη φορά μπήκε συντοπίτη μας κριτικός υπουργός, ο οποίος βλέπω με τόλμη και προχωράει και κάνει κάθαρση. Άλλαξε και κάθαρση, όλα τα κακά τα βγάζει, τα βγάζει με τις τυποκοδιές που γινόταν στο συγκεκριμένο οργανισμό του ΠΚΠ. Και πιστεύω ήρθε η ώρα της εξυγίανσης και περιμένουμε με αγωνία πάλι, για άλλη μια φορά πάλι περιμένουμε να είναι καλύτερες και πιο θεραπεύουσες οι πληρωμές που περιμένουν οι άνθρωποι για να γίνουν. Σωστά. Πάντως το επάγγελμα του κτηνοτρόφου είναι πολύ ακριβώς. Για το γάλα εσείς τώρα ουσιαστικά σας ζητήσανε να μεσολαβήσετε τώρα ως περιφέρεια, εννοώ, να βρεθούν καλύτερες τιμές. Μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο? Όχι, για μεσολαβητικό ρόλο μπορείτε να παίξετε, κύριε Μάμουκα. Βεβαίως. Είναι οι επιχειρήσεις μεγάλες τα γαλακτοκομικά, γιατί τα γαλακτοκομικά το ένα παρασύρει το άλλο, έχουν πάει στα ύψη. Και βλέπουμε τώρα και δημιουργείται άλλο ένα πρόβλημα, εγκυμονή κινδύνους τώρα γίνονται στο χώρο αποθήκευσης τυριών, το οποίο δεν φεύγει το τυρί τώρα. Δεν φεύγει το τυρί και κάποιοι
επιχειρηματίες με παίρνουν τηλέφωνο, μήπως ξέρεις να δώσουμε εκεί, να κάνουμε από εδώ το τυρί. Υπάρχει φίλο και ένα προϊόν που δεν καταναλώνεται και δεν έχει ζήτηση. Τι θα γίνει. Μηδενίζεται. Σωστά. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε τη λογική κάτω για να δούμε όσο καλύτερα γιατί ο καταναλωτής είναι τελικά το θύμα καταναλωτής. Για οτιδήποτε. Και πώς να έχει ζήτηση. Θα με αναγκάσετε να το ξαναπώ. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι οι φορείς οι εμπλεκόμενοι να βρεθεί μια λύση για να μπορεί να επιζήσουμε όλοι. Ε, βέβαια. Με 17 ευρώ η γραβιέρα το κιλό, πού να την κάνει αυτή τη ζήτηση. Ποιος θα πάει να την πάρει. Βλέπουμε και μαγγίζα συνήθως. Ακριβώς. Από μακριά και αγαπημένη που λένε. Μακριά και αγαπημένη, ακριβώς. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώκατε τη δυνατότητα και ήρθα στο βήμα σας. Πιστεύω να έχουμε πάλι κι άλλες συναντήσεις για να λύνουμε τα προβλήματα που είναι πάρα πολλά. Μακάρι να είχαμε ένα μαγικό ραβδάκι. Αλλά από το πόστο που μου έδωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης θα προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις μου να κάνω το καλύτερο. Αυτό το κρατάμε, κύριε Μπάμπουκα, και μιας και μας διαδώσατε μαζί με τους συνεργάτες μου, γιατί μόνος δεν μπορώ. Ωραία. Γιατί χωρίς σωστό επιτελείο και ανθρώπους να με πλαισιώσουν, που αυτή την περίοδο είμαι σε τέτοια κατάσταση και έχω καταλήξει ανθρώπους που θα είμαστε μαζί, πιστεύω να πάμε καλά. Ωραία. Κάντε μια δυνατή ομάδα, ενημερωθείτε πολύ καλά για όλα και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Την επόμενη φορά θα είμαστε λίγο πιο. Θα είμαι και καλύτερος. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, όλοι για την επόμενη συνάντησή μας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.